Ένα νησί που κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από το ελληνικό του σώμα πέρασαν κατακτητές και μισθοφόροι. Στα αρχαία χρόνια το αποκαλούσαν Εύβοινο. Το γνώριζαν από το γλυκό κρασί του. Η γη του ήταν έφορη, πλούσια, με βουνά και πεδιάδες, νερά, ποταμούς και αγκυροβόλια. Δεν έλειπε τίποτα από το νησί. Ο κόσμος του ανοιχτός, πρόσχαρος. Ένα νησί στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου θαλάσσης. Ένα πρόσχαρο νησί, παρά τις περιπέτειες και τις κατακτήσεις, παρά τους ξένους αφέντες και τα δύσκολα χρόνια, τους σεισμούς, την ανομβρία, τη μήνη των θεών. Ένα νησί χαμογελούσε στην ιστορία και την παράδοση. Ένα νησί σταυροδρόμι, αξιών, πολιτισμών, παραδόσεων. Ένα σύγχρονο νησί, πολυπολιτισμικό, που δέχεται και αγκαλιάζει. Όπως και τότε και σήμερα, ένα νησί σταθμός, υπηρεσιών, αγαθών, ανταλλαγών. Ένα νησί λαξεμένο στην πέτρα και τον πορόλιθο. Το πέρασμα των ανθρώπων εφήμερο, το λάξεμα του βράχου μόνιμο. Κατακτητές πολλοί. Πέρσες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Άραβες, Φράγκοι, Βενετσιάνοι, Τούρκοι. Όλοι αφήνουν αχνάρια. Οι προϊστορικοί οικισμοί της Χειροκητίας και της Λέμβας ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες της ιστορίας πριν από 7.000 χρόνια. Ένα κυκλόπιο πέτρινο τείχος σφιχταγκαλιάζει και προστατεύει τους πρώτους Κύπριους που κτίζουν γύρω από τον ποταμό. Κτίζουν κυκλικά σπίτια με εστίες, οροφές και στέγες. Χαράζουν τα πέτρινα αγγεία και ζωγραφίζουν τα αγγεία του πυλού. Φτιάχνουν ειδόλια από πέτρα, γυναίκες, ζώα, σπίτια. Θεοί περίεργοι, παράξενοι. Ένας κόσμος περίτεχνος, οργανωμένος. Το νησί έγινε ξακουστό στον κόσμο της Μεσογείου θαλάσσης από το δώρο του Θεού, το χαλκό. Μεταλλεία, πέτρες, όχρες, χρώματα. Ο χαλκός ανάδειξε το νησί. Το έφερε στο φως, το ταξίδεψε. Το πρίκησε με γνώσεις, εμπειρίες, θαλασσινές, στεριανές. Τα κτίσματά τους γίνονται ένα με τα βουνά, την άνυδρη πεδιάδα. Πέτρα και χώμα, πέτρα και ζωή. Ο οικισμός στο Μαρκή δείχνει την οργάνωση της κοινωνίας, τα εργαστήρια και τα σπίτια, τους δρόμους και τις πλατείες. Ο χαλκός ανοίγει προοπτικές. Τα τάλαντα φορτώνονται στα καράβια και οι άνθρωποι ταξιδεύουν, πλουτίζουν και επιστρέφουν στον τόπο τους σοφότεροι. Η έγκομη όμως είναι η τρανή πολιτεία, το απόγειο του εμπορίου του χαλκού, η Αλάσσια των Φαραώ, 1200 χρόνια πριν το Χριστό. Η έγκομη ήταν το λιμάνι του χαλκού. Από την πόλη αυτή, με τα ιερά και τα σπίτια, τις πλατείες και τα εργαστήρια, ο χαλκός ταξίδευε μέχρι πέρα στη Σαρδινία, στην Ισπανία, και οι Μυκηναίοι κατοικοί της, που έφτασαν εδώ το 1200 π.Χ., έδωσαν στο νησί νέα πνοή, νέα θρησκεία και νέες τέχνες. Ο κερασφόρος θεός της έγκομης είναι ο ίδιος με αυτόν της Πελοποννήσου. Ο θεός πολεμιστής επί ταλάντου, δείγμα μοναδικής τεχνοτροπίας. Ο θεός είναι ο προστάτης του χαλκού.
Ο Θεός είναι ο προστάτης της έγκομης, της Κύπρου. Γνωρίζουμε πολλά για τις αρχαίες πολιτείες και τα ιερά της. Από το κημητήριο των βουνών πάνω από τη Μικρή Κερίνια, μια ιεροτελεστία σε ένα κλειστό ιερό. Άνθρωποι, χωροί, θυσίες. Οι Κύπριοι δουλεύουν, σμιλεύουν τη γη τους. Και η πέτρα γίνεται σώμα, πρόσωπο, άγαλμα, άνθρωπος, γυναίκα, μορφή. Από την Αγία Ειρήνη της Μόρφου, τα ειδόλια και τα τάματα στα ιερά σμίγουν τη Δύση με την Ανατολή. Εκατοντάδες αρχαϊκά ειδόλια, άρματα, πολεμιστές, χορευτές. Η ελληνική τέχνη ανιχνεύεται στο τέλειο σώμα του Απόλλωνα Μουσαγέτη της Σαλαμίνας. Το δάμασμα του Χαλκού, αντικείμενα περί κεφαλαίες. Το μεγαλείο όμως ανήκει στη φύση του τόπου. Δάση απάτητα, βουνοκορφές, κέδρα, πεύκα, κυπαρίσια. Η ζωή κυλά στα 10 αρχαία βασίλεια της Κύπρου. 10 πολιτείες χτισμένες, αφιερωμένες, προστατευμένες από θεούς και ανθρώπους. Λιμάνια, όρνη και αγκυροβόλια. Ένα νησί και γύρω-γύρω η θάλασσα, οι άνεμοι και οι εχθροί. Ο τόπος είναι ευλογημένος. Τον προστατεύει η άνασα, η κύπριδα, η αφροδίτη. Η αφρογεννημένη, η παφία, η ουράνια και η πάνδυμη. Αγάλματά της παντού, η προστάτηδα των γυναικών, του έρωτα, της γέννησης, της γης. Ιερά ξακουστά στο όνομά της. Η λατρεία εκτείνεται σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα. Ανατολικά της Λεμεσού, ένα φυσικό οχυρό. Η Αμαθούντα. Πόλη αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, χριστιανική. Πόλη πρότυπο με λιμάνι. Σταθμός εμπορικός. Κομβικό σημείο σχέσεων Ανατολής και Δύσης. Στην Ακρόπολη, ένα ανάκτορο. Τείχη προστατευτικά με πύλες. Γύρω η αγορά και τα λουτρά. Στην άλλη άκρα του νησιού, το Κίτιον. Μυκηναϊκή πολιτεία που ακμάζει από τη Χαλκοκρατία. Δύο ναοί με ορθογώνια αυλή και βωμούς στέκονται ακόμη. Αρχιτεκτονική από πελεκητές πέτρες που δείχνει την ικανότητα και τη δεξιότητα των Κυπρίων να χτίζουν. Εκεί αράζουν και οι Φοίνικες γύρω στα 850 π.Χ. και κτίζουν το ναό του θεού Μελκάρτ, του δικού τους θεού. Εκεί όμως που φαίνεται και δεσπόζει η δύναμη της πέτρας και του μαρμάρου είναι η Σαλαμίνα, η δόξα της, η ελληνικότητά της, το περήφανο πέρασμα του βασιλιά Ευαγόρα. Το γυμνάσιο κτίστηκε από τους Πτολεμαίους, αγάλματα το στόλιζαν. Η αγορά από την εποχή του Αυγούστου τεράστια, με στοές στις πλευρές και ευθύγραμμες πανύψηλες κορινθιακές κολόνες. Παντού ελληνίδες θεές, νύμφες, μουσες καλλίγραμμες, μαρμάρινες. Επιγραφές ελληνικές στο γυμνάσιο, στην Παλέστρα. Η Σαλαμίνα είναι ένα με τη Μητρόπολη. Το υδραγωγείο της Σαλαμίνας έφερνε νερό στην πόλη από την Κυθρέα. Μια μεγάλη δεξαμενή το αποθήκευε και το πρόσφερε για τις ανάγκες των κατοίκων. Ρωμαϊκά λουτρά, πισίνες με κρύο και ζεστό νερό πρόσφεραν θαλπορή και ηρεμία στους Σαλαμίνιους.
Κόγχες με μοσαϊκά περίτεχνα κοσμούν το χώρο. Εκεί οι μύθοι και οι παραδόσεις. Ο Απόλλωνας με λύρα και φαρέτρα. Ο ποταμός Ευρώτας, ο έρωτας της Λίδας με το Δία. Το θέατρο της Σαλαμίνας είναι ρωμαϊκό. Είναι χτισμένο σε επίπεδο έδαφος και το κύλο στηρίζεται επάνω σε κτιστό υπόβαθρο. Μια σκηνή που φιλοξενεί το πνεύμα και τη δημιουργία των Κυπρίων. Μα η Σαλαμίνα γίνεται Κωνσταντία. Σεισμοί, επιδρομές Αράβων, καταστροφές. Η Κωνσταντία δέχεται από τις πρώτες το μήνυμα του Κυρίου και κτίζει βασιλικές τεράστιες. Από την προκόνησο της Προποντίδας έρχονται οι πέτρες. Ιερά και κολόνες, σήμερα στο φως του ανελαίητου ήλιου. Μια βουβή πολιτεία. Οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονται. Η Κωνσταντία ζει πια τον χριστιανισμό. Παραδίπλα, εκεί όπου παλιά περνούσε ο Παιδιαίος, η τάφη των αρχαίων βασιλέων της Σαλαμίνας, η σιωπή, η άλλη ζωή, η άγνωστη, ίσως η αέναη. Η φυλακή και ο τάφος της Αγίας Εκατερίνης, υγρή, βουβή, κρύβει στα σπλάχνα έναν άλλο κόσμο, παλαιότερο, αρχαϊκό. Εκεί έθαβαν οι Σαλαμίνοι τους νεκρούς τους, όπως ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος. Μόνο που η χλειδί που θαύτηκε ήταν ξένη προς τον Όμηρο. Από τα στολίδια του νεκρού φαίνεται ο πλούτος. Ο πόνος, ο δισταγμός της αναχώρησης και η αιμονή στη ρίζα στον Όμηρο. Όταν οι Ρωμαίοι διαφέντεψαν το νησί, το λάμπριναν με κτίρια, με δρόμους, με παλάτια. Τάφη και στην Πάφο, βασιλική και εκείνη, περίτεχνη, γύρω από ένα αίθριο λαξεμένο στο βράχο. Η φιλοδοξία του ανθρώπου παραμένει και μετά θάνατον. Η Πάφος ήταν η πόλη της θεάς. Θέατρα, οδεία, μοσαϊκά, επαύλης, μύθοι και θρύλοι, γραμμένοι από πολύχρωμες πέτρες. Στην οικία του Διόνυσου, μια έπαυλη του 3ου αιώνα, απεικονίζει στο δάπεδο του Εθρίου σκηνές από την ελληνική μυθολογία. Ο Πύραμος και η Θύσβη, ο Διόνυσος και ο Ικάριος και οι πρώτοι που γεύτηκαν τη γλύκα του κρασιού. Ο πλούτος και η χλειδί των Ρωμαίων του 3ου και του 4ου αιώνα. Το Κούριο έκτισαν επάνω στο βράχο, στην Ακρόπολη, που αγναντεύει το πέλαγος και την αντίπερα όχθη. Ιερά, παλάτια, σπίτια, αγορές, νυμφαία. Το σπίτι των μονομάχων, του ψηφιδωτού του Αχιλλέα. Όλα με δάπεδα, με πλούσια μοσαϊκά. Οι κτίσεις, ένα τετράγωνο, ένας κύκλος, μια γυναίκα και ένα μέτρο. Η τέχνη της αρχιτεκτονικής. Τα υπόκαυστα. Τα λουτρά. Οι Ρωμαίοι δούλευαν το πνεύμα και το σώμα. Το αρχαίο θέατρο που βλέπει το πέλαγος, ακούει τη θάλασσα, είναι μικρότερο από αυτό της Σαλαμίνας. Κάποτε οι Ρωμαίοι, αντί για θέατρο, το μετατρέψαν σε αρένα και κυνηγούσαν τα αλαφιασμένα ζώα. Πιο κάτω, ο ναός του Απόλλωνα Ηλάτη, του Θεού των Δασών. Ο χριστιανισμός αράζει στο νησί. Βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Ο κόσμος του λατρεύει την Παναγία και τον Χριστό. Στο όνομά τους χτίζονται μονές και ξοκλήσια με την τέχνη της βασιλεύουσας ή την τέχνη των απλών ανθρώπων.
και οι δύο να εκφράζουν την πίστη, την αφοσίωση, το δόσιμο στο Θεό. Μικρά ξοκλήσια και ξυλόστεγες βασιλικές. Εκκλησίες στιχογραφημένες από τον 10ο αιώνα. Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης, η Παναγία της Ασίνου, η Παναγία του Άρακα. Το βλέμμα του Παντοκράτορα να βρίσκεται παντού. Και εδώ η πέτρα να γίνεται ένα με την πίστη, την υπομονή, την παράδοση, τη δούλεψη στο όνομά του. Πεντάτρουλες εκκλησιές στον ιερό κήπο της Αφροδίτης. Η Αγία Παρασκευή δεσπόζει. Ο Άγιος Λάζαρος στη Λάρνακα, εκεί όπου βρέθηκε ο τάφος και το λείψανο του Αγίου. Ο πολιούχος Άγιος με το ανάγλυφο καμπαναριό σαν κέντημα λευκαρίτικο. Σημαντικός βυζαντινός και ιδιόρυθμος ναός. Όπως αυτός του Αποστόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Παλιά με τρεις τρούλους, σήμερα αλλοιωμένος. Το επίκεντρο όμως της πόλης και της πίστης των Κυπρίων. Χρυσοπίκυλτο και λαμπρό το εικονοστάσι του. Ξύλο δουλεμένο, λαξεμένο στο όνομα του Κυρίου. Εικόνες πολύτιμες, η Παναγία, ο Χριστός, ο Άγιος Λάζαρος. Αυτές κρατούν την πίστη και τον τόπο. Την επιβίωσή του παρά τους άρχοντες Λατίνους που αγοράζουν το νησί από το Ριχάρδο το 1192, μα δεν το αφουγκράζονται, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το πονούν. Κτίζουν τις βουνοκορφές του Πενταδάκτυλου. Το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, απόρθητο, γεμάτο θρύλους και παραδόσεις. Κτίσμα βυζαντινό, φιλοξενεί τώρα Φράγκους βασιλιάδες, όμορφες πριγκίπισσες, υπότες αντριωμένους. Στο κάτω τμήμα, το προπύργιο με τις βυζαντινές καμάρες. Μέσα από το ανηφορικό μονοπάτι, το μεσαίο τμήμα, το πιο σημαντικό. Αυτό που έκτισαν οι Λουζινιάν, με ένα θολωτό διάδρομο από πελεκητή πέτρα. Μπροστά μας, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Κτίσμα πριν από το 965. Βυζαντινό οικοδόμημα που έφερε έναν μεγάλο τρούλο που στηριζόταν επάνω σε 8 καμάρες στον κεντρικό τετράγωνο χώρο. Το άνω τμήμα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κορυφές του βουνού. Εκεί έκτισαν τα βασιλικά διαμερίσματα. Εκεί κρυβόταν η Ρίγαινα. Στο παράθυρό της καθόταν και αγνάντευε το πέλαγος. Εκεί ψηλά, με μόνη παρέα τη μικρή Κερίνια και το φουρτουνιασμένο πέλαγος της Καραμανιάς, Φράγκοι μοναχοί έρχονται κατατρεγμένοι από τον Σαλαδίν. Κτίζουν αβαΐα, παλάτια. Η Λατινική Ανατολή βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην αυλή των Λουζινιά. Το αβαΐο του Μπέλα Πάης, μια οδή στον πορόλιθο της Κερίνιας, στη γοτθική τέχνη της αψίδας, ένα στολίδι περίτεχνο στην ψυχή του Πενταδάκτυλου. Από εκεί μεταφέρουν οι Λατίνοι το μήνυμα του Χριστού. Η Ευρώπη είναι στην Κύπρο. Μόνη θύμιση της Ανατολής, ο Φίνικας και το ορθόκλωνο Κυπαρίσι. Το κάστρο του Μπουφαβέντο, στην κορυφή, απόκριμνο, απόρθητο, να ελέγχει τη θάλασσα και την πεδιάδα, να αντανακλά την αυλή των Λουζινιάν και τη δύναμη των προσωρινών Λατίνων αρχόντων.
Το κάστρο της Καντάρας, τεράστιο, με διαμερίσματα και αυλές, πύργους και φυλακές. Και εκεί έρωτες, ίντριγκες και δολοπλοκίες. Εκεί ψηλά στις πολεμίστρες και τις σκοτεινές φυλακές διαδραματίζεται η ιστορία της χώρας. Η ανελαίτη καταδίωξη των Ορθοδόξων Χριστιανών. Διαφεντεύουν όμως τον τόπο. Και από θάλασσα και από ξηρά, οι άρχοντες Λατίνοι παραμένουν και σταθεροποιούν την παρουσία τους. Όχι όμως για πολύ. Σύννεφα γεμίζουν το πέλαγος και τον ουρανό. Η Οθωμανική απειλή ταξιδεύει τη Μεσόγειο. Πρώτη πέφτει η πρωτεύουσα του βασιλείου το 1570. Πέφτουν τα τείχη των Βενετσιάνων, τείχη που αποτελούν πρότυπο στην ευρωπαϊκή οχυρωματική αρχιτεκτονική. 11 προμαχώνες από τα ονόματα 11 μεγάλων λευκοσιάτικων οικογενειών. Μια τάφρος βαθιά, μια πόλη περίκλειστη με τρεις πύλες που ανοίγουν στο χάραμα του ήλιου και κλείνουν με τη δύση. Αυτή της αμοχώς του η πιο όμορφη. Πέφτει και η Αγία Σοφία, ο τρανός καθεδρικός ναός. Εκεί στέφονται οι βασιλείς της Κύπρου. Το κτίσμα που αντικατοπτρίζει τη δύναμή τους, μα και τη δύναμη του Πάπα της Ρώμης. Σκαλισμένοι και στολισμένοι από μαστόρους της Λευκωσίας, της Συρίας, της Κιλικίας. Αψίδες και πανύψηλα ακτινοτά παράθυρα, κολόνες από κτίσμα παλαιότερο. Στην οροφή της, τότε στις δόξες της, χρυσά αστέρια έλαμπαν επάνω σε σκούρο ουρανό. Μετά την πτώση στις 4 του Σεπτέμβρη του 1570, η Αγία Σοφία γίνεται τζαμί. Όπως και η Αγία Εκατερίνη με τα οξυκόρυφα παράθυρά της. Η Αμόχωστος είναι η βασιλίδα των πόλεων, το εμπόριο της Ανατολής, η πόλη των 365 εκκλησιών. Αντιστέκεται για έναν ολάκερο χρόνο, κλεισμένη στη τείχη που έφτιαξαν πρώτα οι Φράγκοι, κατόπιν οι Βενετσιάνοι. Κι αυτά σμιλεμένα στο βράχο. Πλατείες, το ανάκτορο της Κατερίνας Κορνάρου, παραδίπλα, οι Φραγκισκανοί μοναχοί προσεύχονται. Στην κεντρική πλατεία, απέναντι από το ανάκτορο των βασιλιάδων, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου. Όταν το κράτος βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, εδώ στέφονταν βασιλείς της Κύπρου, της Αρμενίας, της Ιερουσαλήμ. Λέγεται ότι είναι πιστό αντίγραφο του γοτθικού ναού της πόλης Ρέιμς, στη Γαλλία. Ρόδακες, τρεις αψιδωτές είσοδοι, αγάλματα, περίτεχνα στολίσματα. Ναός πανύψηλος, διαφορετικός από τις ταπεινές εκκλησίες των Ορθοδόξων. Εδώ πρεσβεύει το ύψος, το δυσθεώρητο. Το θείο είναι μακριά από τον άνθρωπο. Παραδίπλα, ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων. Ο καθεδρικός ναός των Ορθοδόξων της αμοχώς του. Χρονολογείται γύρω στα 1370. Τρία κλήτη καταλήγουν σε ένα κεντρικό, υπερυψωμένο και δύο πλευρικά ημιθόλια. Κλήτη με πέντε ανοίγματα, που στηρίζονταν επάνω σε κυκλικές κολόνες τεραστίων διαστάσεων. Σήμερα μόνο οι βάσεις υπάρχουν. Το μάτι ανεβαίνει στα ψηλά παράθυρα, γύρω τα φυκά παρεκκλήσια. Ολόκληρο το εσωτερικό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων ήταν τυχογραφημένο. Τυχογραφίες του 16ου αιώνα, σίγουρα έργο Ιταλού τεχνίτη. Σήμερα να χάνονται στο φως. Ο ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εκκλησία που μοιάζει με τον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων. Ίδιες οι διαστάσεις της, ίδιος ο τρόπος κατασκευής. Κτίσμα περίεργο, τεράστιο, στιβαρό, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τους Λατίνους.
μια ιδιόμορφη αρχιτεκτονική, δική μας και δική τους. Δίπλα το βασιλικό ανάκτορο. Μόνο η αυλή του παραμένει. Ο όροφος με τα παράθυρα. Η Εκατερίνη έφυγε δακρυσμένη και παράδωσε την πόλη στους Βενετσιάνους. Άντεξαν οι γενναίοι της αμοχώς του με τον Μαρκαντώνιο Βραγαδίνο. Ο προμαχώνας Μαρτινέγκο, επίτευγμα κι αυτός της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα. Μήνες έζησαν πίσω από τους προμαχώνες, πίσω από τους βράχους και περίμεναν. Η Τάφρος σφιχταγκαλιάζει τα τείχη. Κάποτε νερό της θάλασσας χώριζε την πόλη από τον έξω κόσμο. Στην είσοδο του λιμανιού, το κάστρο του Οθέλου. Μόνο του, για να αντικρούσει τον εχθρό που θα ερχόταν από το Πέλαγος. Το λιοντάρι της Βενετίας δεν μπόρεσε να σώσει την πόλη. Ορδές οι Οθωμανοί τη χτυπούσαν μέρα και νύχτα, από θάλασσα και από ξηρά. Φοβισμένες οι κυράδες έτρεχαν αλαφιασμένες και κρύβονταν στα ανήλιαγα δωμάτια. Μα το κακό έγινε. Η πόλη έπεσε. Οι εκκλησιές έγιναν τζαμιά. Οι ξένοι έφυγαν. Οι χριστιανοί εκδιώχτηκαν και έφτιαξαν την αμόχωστο. Οι Οθωμανοί έμειναν στο νησί για 300 χρόνια. Άντεξε ο κόσμος και συνέχισε τη δύσκολη ζωή του. Στη Λευκωσία κτίστηκαν παλάτια και αρχοντικά για να στεγάσουν τους νέους αφέντες. Το αρχοντικό του Δραγωμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Παλιό μεσαιωνικό κτίσμα. Διορθώθηκε. Άλλαξε. Έγινε ένα δείγμα της αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα, με ηλιακούς, σαλόνια, καμάρες περήφανες, σκαλισμένα φουρούσια, στέγες ξύλινες, πολύπλοκες. Ποντάδες της Ανατολής με πολύτιμα χαλιά, πολύχρωμοι ναργιλέδες και ζαχαρωτά, σκαλισμένες και ζωγραφισμένες οροφές. Η βασιλεύουσα απόμακρη στο βάθος να θυμίζει δόξες. Εκεί δεχόταν ο πανίσχυρος Δραγωμάνος τους ξένους του. Και οι πόλεις μεγάλωναν. Η Λευκωσία με το παζάρι της ήταν η πρωτεύουσα. Η Λεμεσός με το λιμάνι έσφιζε από ζωή. Η Βόλτα στην Προκυμαία, η εσωτερική πόλη και τα παζάρια. Η Αμόχωστος έχασε το λιμάνι της. Έχασε τη σημασία και την έγκλη της. Η Λάρνακα με τα κονσουλάτα κράτησε τους Ευρωπαίους και μεγάλωσε, αναπτύχθηκε. Ενώ η Πάφος συνέχισε να είναι μικρή και ασήμαντη. Και η μικρή Κερίνια η πιο όμορφη από όλες. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών στις πόλεις, απλή μα πανέμορφη. Η συνεχής δόμηση έδινε ασφάλεια στους κατοίκους. Μικρά δρομάκια, τα σπίτια αγγίζουν το ένα το άλλο. Τα μικρά ανοίγματα γίνονταν για τα μακρόσυρτα καλοκαίρια. Στον όροφο κιόσκια ξύλινα και παράθυρα. Πέτρα και ξύλο δουλεύονται ασταμάτητα. Στην είσοδο κάθε σπιτιού, μια σιδεριά περίτεχνη, με την ημερομηνία ανέγερσης. Οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, λιγοστά τα βλέμματα προς το δρόμο. Η ζωή είναι εντός. Οι εσωτερικές αυλές με τους φοίνικες και τα γιασεμιά. Κόσμοι περίκλειστοι, ηλιακοί και καμάρες, πέτρινες δεξαμενές, εσωτερικές σκάλες, ανόγια στη δύση και τον αέρα της χώρας. Σπίτια που αντικατοπτρίζουν τη ζωή. Η πόλη είναι μια οικογένεια. Οι γειτονιές μεγαλώνουν τις γενιές. Σπίτια πέτρινα σε στενά δρομάκια,
όλα από πορόλιθο. Και ονόκρανα παντού, λαξεμένα, περίτεχνα, που κρύβουν την υπομονή και την αναμονή της λευτεριάς. Στην αλική της Λάρνακας, το τέμενος της Ουμ Χαράμ, της θείας του προφήτη, που έπεσε εκεί από το άλογό της. Ιερός χώρος για τους μουσουλμάνους κατοίκους του νησιού. Ένα φοινικό δάσος ζώνει το τζαμί και μέσα, φυλαχτό, η ιερή πέτρα. Οι πόλεις υποδέχονται τους επισκέπτες στα χάνια, στις πλατείες. Εκεί ξεπεζεύουν οι αγρότες με το βιός τους, που θα πουλήσουν στα παζάρια. Άλλοι συνεχίζουν τη ράθυμη ζωή τους. Ο καφές της Ανατολής, η φιλοσοφία της ζωής. Στο μεγάλο χάνι της Λευκωσίας συναντιούνται όλοι. Ένα καταπληκτικό κτίσμα του 16ου αιώνα, που κτίστηκε το 1572 από τον Μουζαφέρ Πασά, τον πρώτο Οθωμανό κυβερνήτη του νησιού. Ένα πανέμορφο διόροφο κτίριο, κτισμένο από πορόλιθο, γύρω από μια μεγάλη κεντρική αυλή. Τα 67 δωμάτια του ορόφου φιλοξενούσαν τους επισκέπτες της Λευκωσίας. Στο ισόγειο καταστήματα, αποθήκες και γραφεία για τις ανάγκες του χανιού. Μα η ζωή δεν είναι μόνο η πόλη. Η ομορφιά του κόσμου της Κύπρου είναι κρυμμένη στη φύση της. Στα χιονισμένα βουνά, στα δάση, στις πεδιάδες την άνοιξη. Στις πλαγιές με τις πανύψηλες λεύκες, στον ήχο του νερού. Εκεί ρέει η ομορφιά της Κύπρου. Το νερό, η ζωή του τόπου, ο ήχος του μοναδικός. Στο μήλο της Ευρύχου, το νερό φέρνει τη ζωή. Ένα πετρόκτιστο οχυρό στα χρώματα του τόπου. Οι πέτρες του ποταμού, οι πέτρες του βουνού, οι ανοιχτές καμάρες. Στιγμές απαράμιλης ομορφιάς στο γιοφύρι του Τσελεφού, στις καμάρες το υδραγωγείο της σκάλας. Το νερό τρέχει όπως και η ζωή. Στα μικρά ορεινά χωριά, τα πετρόκτιστα, στην Κακοπετριά, στη Γαλάτα, στενά δρομάκια, κτίσματα από πέτρα, ξύλο και πλυνθάρια. Η ομορφιά και η απλότητα του φυσικού υλικού είναι τα γνωρίσματα της λαϊκής μας αρχιτεκτονικής, της λαϊκής σοφίας. Το Φικάρδου, ένα μικρό χωριό έξω από τη Λευκωσία. Πέτρινη γεωμετρική όγκη σε αποχρώσεις του γκρίζου και της όχρας. Ξύλα, βολίτσα, καλάμια, κεραμίδια. Εσωτερικές αυλές με φούρνους. Ξοπόρτια που κλείνουν στα ανεπιθύμητα βλέμματα. Ένα σύμνο στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική που άντεξε στο χρόνο και στον καιρό. Εσωτερικά με τζάκια και σουβάντζες καλυσμένες, πουλιά, σταφύλια, λουλούδια. Αρχιτεκτονική που εξυπηρετεί τους ανθρώπους στις ανάγκες τους. Υπόγεια, αποθήκες για κρασιά, μικροί χώροι, περίτεχνοι όμως, με σκαλισμένες ξύλινες οροφές. Με δάπεδα από μάρμαρα της περιοχής που δροσίζουν το καλοκαίρι και κρατούν τη ζέστη το χειμώνα.
Το κέντρο, η ψυχή του κάθε χωριού, η εκκλησιά. Γύρω τα σπίτια, οι κεραμιδένιες στέγες. Το όλο ζωσμένο στο πράσινο, στα γιασεμιά και τα τριαντάφυλλα. Στα κρασοχώρια της Λεμεσού, στο Άρσος, στη Λόφου, στο Κυλάνι, στη Βάσα, τα χωριά είναι κτισμένα στις ηλιόλουστες πλαγιές των λόφων και μοιάζουν με οχυρά, γίνονται ένα με τη γη. Κρατούν τις παραδόσεις και τις ομορφιές του τόπου και παράγουν το γλυκό κρασί. Αυτό που πρεσβεύει στη λαϊκή αρχιτεκτονική είναι η κλίμακα, είναι ο σεβασμός στη φύση. Κτίσματα υπέροχα και αξεπέραστα είναι και οι δόμες των αμπελιών μας. Αυτή η πατροπαράδοτη τέχνη και το δάμασμα της πέτρας της άγριας φύσης. Ο κόπος και ο υδρότας, το μάζεμα, το στίβαγμα, το κτίσιμο. Η τέχνη της δόμης περνά από πατέρα σε γιο. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική της Κύπρου. Ο πυλός, το άχυρο και η πέτρα, το ξύλο και το κεραμίδι. Εκεί κουρνιάζουν τα πουλιά. Εκεί και ο άνθρωπος. Σε ένα περιβάλλον γνώριμο, δεκτικό και αληθινό. Εκεί καταλαβαίνεις τη σοφία των απλών ανθρώπων και των απλών πραγμάτων. Η αστική αρχιτεκτονική της Λεμεσού, λόγω του κοσμοπολίτικου λιμανιού της, απέκτησε μια άλλη διάσταση. Στον αιώνα που πέρασε, έκτισε σπίτια και αρχοντικά που σήμερα αποτελούν το καμάρι της πόλης. Στολίδια, λεπτομέρειες, φιγούρες, στεφάνια και γυρλάντες στολίζουν τις προσώψεις των σπιτιών. Η Λεμεσός δέχτηκε επιδράσεις από ευρωπαϊκά κέντρα και τα σπίτια της έχουν μια αναπαράμιλη αρχοντιά, σκαλισμένα και αυτά από την κοντινή πέτρα των Κυβίδων. Τεχνίτες ήρθαν από την Ελλάδα και λάξεψαν την πέτρα. Την λάμπριναν και αυτή με τη σειρά της λάμπρινε την πόλη ολάκερη. Εδώ δεν είναι πια η Ανατολή. Εδώ φυσά ένας αέρας αλλιώτικος, ευρωπαϊκός, ελληνικός, που δίνει φτερά στη συμπρωτεύουσα. Ιδιωτικά σπίτια, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, η οικία Πυλαβάκη, σήμερα βιβλιοθήκη. Ένα κτίσμα που έρχεται από το Παρίσι. Ρυθμοί ευρωπαϊκοί, μπαρόκ και ροκοκό. Δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής βρίσκονται και στην ευρύτερη Λευκωσία. Και εδώ ιδιωτικές κατοικίες. Μια ολάκερη οδός φέρει δείγματα μοναδικής αξίας. Η οδός Γλάδστονο στη Λευκωσία είναι το αποκορύφωμα της τέχνης της πέτρας, του κοιονόκρανου, της καμάρας. Βεράντες για τα ζεστά καλοκαίρια, κόγχες για τα λουλούδια, κολόνες κορινθιακές, μπαλκόνια για τα μακρόσυρτα καλοκαίρια. Μόνο ο χρόνος άλλαξε την υφή του πορόλυθου. Ο κόπος και ο υδρότας του τεχνίτη που τον σκάλισε υπάρχει ακόμη. Τα νεοκλασικά σχολεία είναι δείγματα της ελληνικότητας του τόπου, κτισμένα με δωρεές από πλούσιους Λευκωσιάτες. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το πρώτο σχολείο, το καμάρι της Λευκωσίας. Το Παρθεναγωγείο της Φανερωμένης, ίσως από τα ωραιότερα της εντός των τυχών Λευκωσίας, με παράδοση παιδείας και ήθους. Στην άλλη μεριά του νησιού, στην Πάφο, ένας δρόμος φέρει όλη την ιστορία του τόπου. Τα νεοκλασικά σχολεία της Πάφου, απέριτα με τις μαρμάρινες προτομές των δασκάλων. Χώροι παιδείας και εκπαίδευσης. Χώροι που απέδειξαν περίτρανα το πείσμα της φυλής. Χώροι που μεγάλωσαν γενιές Κυπρίων, ενώ τον τόπο διαφέντευαν οι Άγγλοι απικιοκράτες. Κλασικό παράδειγμα της απικιακής αρχιτεκτονικής του τόπου, το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Το πρώτο κτίσμα κάηκε στα Οκτωβριανά του 1931. Στη θέση του κτίστηκε ένα άλλο, και αυτό από πορόλιθο. Διακοσμήθηκε με τα οικόσημα της Βασίλισσας. Ένα κτίσμα που προσπαθεί να συγκεράσει τη γοτθική αψίδα με το Οθωμανικό τόξο,
τον ηλιακό με τις καμάρες. Καμάρες ολόκληρες που κουβάλισαν από το ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας και τις έστησαν στους κήπους. Η αρχιτεκτονική τους αντανακλά την πολιτική τους. Το μοίρασμα του τόπου το διέρει και βασίλευε. Ρυθμοί από όλες τις εποχές. Τον ίδιο καιρό, ένα καβαφικό κτίσμα πλήγωσε την καρδιά του βενετσιάνικου προμαχώνα Νταβίλα. Το Λούνα Πάρκ, που κτίστηκε εδώ το 1930, στέγασε μετέπειτα το αθλητικό σωματείο ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια το σημερινό δημαρχείο της πρωτεύουσας. Έκτισαν πολλά οι Άγγλοι αποικιοκράτες, όχι μόνο στην πρωτεύουσα. Στη Λεμεσό έκτισαν κτίρια για τη διοίκηση. Στη Λάρνακα, στην άκρα της πλατείας, κτίρια και αποθήκες, όλα να χαρακτηρίζονται από ένα αμάγαλμα ρυθμών, ξύλινα κιόσκια, τόξα και καμάρες μεσαιωνικές, οθωμανικές. Και οι ιδιώτες χτίζουν δίπατα και τρύπατα αρχοντικά, με περίτεχνα μπαλκόνια. Και ο χρόνος κύλησε και ο νέος αιώνας έφτασε. Ο 20ος αιώνας δάμασε τα υλικά, γονάτισε τις τεχνικές και ύμνησε το σκυρόδεμα, αυτό το ανάμεικτο υλικό που επιτρέπει ύψος και πλαστικότητα. Δεν υπάρχουν πια όρια και εμπόδια στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στυλοβάτης και πρωτεργάτης, ο Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, αυτός που ύμνησε το πλυνθάρι, αλλά έκτισε το καθαρό σκυρόδεμα. Τόλμησε σε νεαρή ηλικία να χτίσει πολυκατοικίες που ήταν άθλιοι για τον καιρό του. Το όνειρο του κάθε αρχιτέκτονα να δημιουργήσει είναι γεγονός. Οι νέοι σπουδάζουν στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις νέες δυνατότητες, τους νέους ρυθμούς, τις νέες απόψεις. Οι πόλεις υψώνονται. Πολυκατοικίες περίτεχνες με νέα υλικά συνθέτουν τις νέες οικιστικές γειτονιές. Και εδώ κυρίαρχο των μπετών. Το ατσάλι, το γυαλί, το αλουμίνιο. Τα κτίρια δεν συνυπάρχουν πια. Ανταγωνίζονται, προκαλούν, σηματοδοτούν τη νέα εποχή. Χάνεται το πλυνθάρι. Τα σπίτια κτίζονται με υλικά καινούργια. Άλλα ζητάει η σημερινή κοινωνία. Η αρχιτεκτονική είναι πιστή αντανάκλασή της. Τα σπίτια δεν είναι αυτά που ξέραμε. Ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, στις απαιτήσεις των καιρών, στις νέες τεχνολογίες. Εδώ, τον κύριο λόγο, έχει η αφαίρεση και η γεωμετρία. Το παιχνίδι με τους όγκους και τα χρώματα. Τα μεγάλα ανοίγματα δέχονται και διαχέουν άπλετα το φως. Ο 21ος αιώνας τολμά. Οι γραμμές φεύγουν στον ορίζοντα. Τα κτίρια απογειώνονται. Τίποτα δεν τα κρατά στο έδαφος. Η αρχιτεκτονική είναι αισθητική δημιουργία. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ανταγωνίζονται και τολμούν. Τα υλικά και οι όγκοι παίζουν ανάμεσα σε τετράγωνα, ορθογώνια και ρόμβους. Το ξύλο, το μπετόν, το γυαλί. Η αρχιτεκτονική γίνεται παιχνίδι αντανακλάσεων. Το εσωτερικό γίνεται εξωτερικό. Η πέτρα εξακολουθεί να μαγεύει. Η τεχνολογία προσφέρει το όνειρο και ο αρχιτέκτονας το υλοποιεί, ξεφεύγοντας από τις γραμμές. Ο ένας όγκος διαδέχεται τον άλλο. Το οριζόντιο εμπλέκεται στο κάθετο. Το σύνολο όμως μαγεύει, εντυπωσιάζει, απογειώνει. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν αντιπαλεύεται τη φύση. Την εντάσσει και τη μερεύει. Το παραλιακό μέτωπο της Ορόκλινης προσφέρει γαλήνη, θέαση στο γαλάζιο, πεζοπορία. Τα υλικά είναι ήρεμα, ουδέτερα και απόλυτα σύγχρονα. Στο ίδιο επίπεδο με τη γη, τη θάλασσα, το περιβάλλον. Στις πόλεις όμως η πρόκληση είναι διαφορετική. Γυάλινοι πύργοι υψώνονται. Η αρχιτεκτονική τίνει προς τον ουρανό. Φεύγει. Γίνεται διάφανη, κυκλική, κεκλειμένη, επίπεδη, οξυκόρυφη. Φορές προκλητική.
Ο άνθρωπος αρχιτέκτονας δεν έχει όρια. Έχει ικανότητες. Έχει φαντασία. Έχει γνώση. Έχει δαμάσει εντελώς το υλικό και το θέτει στην εξυπηρέτηση της σύγχρονης ζωής. Γιατί η αρχιτεκτονική είναι η τόλμη. Είναι ο έρωτας της γεωμετρίας, της γραμμής και της καμπύλης. Είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δάμασε τη φύση, τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την κτήση. Ακριβώς όπως την απεικόνισε ο ανώνυμος τεχνίτης στο Κούριο, στο ψηφιδωτό δάπεδο του 5ου αιώνα. Οι κτήσεις, η σοφία, η γνώση, η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης δημιουργίας.